Οπωσδήποτε αυτή η εβδομάδα είναι ιστορική σημασία. Θέλετε να δούμε ένα χάρτη πριν μου πείτε τα υπόλοιπα? Ναι. Είναι ο χάρτης με το πλοίο Σάιπεμ, 10.000. Σάιπεμ, ναι. Μάλιστα, να το δούμε παρακαλώ. Χάρτης, να δούμε τον χάρτη. Λοιπόν, βλέπετε που είναι πολύ κοντά. Αυτό είναι το σημείο που βρίσκεται το πλοίο, ναι. Το οποίο αναμένεται να φτάσει στον Ονασαγόρα εντός της ημέρας ή αύριο, κύριε Κασίνη. Νομίζω ότι προς το τέλος της ημέρας θα είναι εκεί. Προς το τέλος της ημέρας. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη? Αυτή η εξέλιξη είναι ότι η ΕΝΑΙ ΚΟΚΑΣ ξεκινά το νέο γεωτρητικό της πρόγραμμα, ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο έχει καταρχήν να τρυπήσει 4 γεωτρήσεις, ξεκινώντας από το τεμάχιο 9, πηγαίνοντας στο 3, επανέρχεται ξανά στο τεμάχιο 9 για να επιβεβαιωθούν οι ποσότητες που θα τρυπήσει, εύχομαι δεόντως, αυτήν την, με την πρώτη γεώτρηση, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του τερματικού, η υγροποίηση του φυσικού αερίου. Άρα μπαίνει αύριο μεθαύριο στο 9. Ξεκινάει η διαδικασία από το 9, σωστά? Το οποίο έχουμε, ναι, ένα πρόγραμμα εκεί της τάξης των 80 ημερών γεώτρηση. Γεώτρηση 80 ημερών. Γεώτρηση είναι 80 περίπου ημερών, αν δεν υπάρχουν οτιδήποτε προβλήματα, και μετά φεύγει από εκεί, πάει στο οικόπεδο 3, τρυπά εκεί και μετά μέχρι να τελειώσει επανέρχεται ξανά στο οικόπεδο 9. Επανέρχεται για ποιους λόγους? Για επιβεβαιωτική γεώτρηση σε αυτόν το κοίτασμα το οποίο θα τρυπήσει αυτήν τη στιγμή. Ωραία, είναι 80 μέρες στο τεμάχιο 9 η πρώτη φάση, σωστά? Ναι. Σχεδόν 3 μήνες. Στο οικόπεδο 3 πόσο καιρό χρειάζεται? Άλλες τόσες μέρες, άλλες 80 μέρες περίπου. Ναι, ναι. Και καταλήγουμε ξανά στην επιβεβαιωτική. Στην επιβεβαιωτική, έτσι ώστε να θεωρούνται οι ποσότητες ότι είναι επιβεβαιωμένες για να μπορούν να συναθρηστούν με αυτές του τεμαχίου 12 για να μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση του τερματικού υγροποίησης. Μάλιστα. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι ποσότητες που θα βρεθούν στο 9 θα είναι τεράστια σημασία για τις παραπέρα κινήσεις, κύριε Κασίνη. Κοίταξε, το τυπόζιτο αυτών είναι μικρής σχετικά ποσότητας που αναμένεται να βρεθεί. Υπάρχει όμως άλλη γεωλογική δομή στο οικόπεδο 9. Μάλιστα. Το οποίο θα τρυπηθεί σε κατοπινό στάδιο. Γιατί όχι τώρα, γιατί δεν πάμε απευθείας εκεί που έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες ποσότητες? Οι γεωλογικές εκεί δομές είναι πιο, ας το πούμε, συγκεκριμένες και πρέπει να γίνουν πρόσθετες εργασίες έτσι ώστε όταν τρυπηθεί να βρεθούν εκείνες οι ποσότητες που αναμένονται. Μιλούμε ότι οι γεωλογικές, ας το πούμε, ενδείξεις είναι λιγότερον ξεκάθαρες αυτή τη στιγμή στο οικόπεδο 9, στο μεγάλο το τεπόζιτο. Αλλά εκεί μιλούμε για ουσιαστική τεράστια δομή. Άρα είναι καθαρά διαδικαστικό το ζήτημα. Ναι, ναι, διαδικαστικό. Και θα ξεκαθαρίσει άμεσα, δηλαδή σε πόσο καιρό ξεκαθαρίζει όλη αυτή η δομή για να μπορούμε να το προσεγγίσουμε και αυτό το σημείο? Ελπίζω ότι μετά το τέλος αυτής της γεώτρησης θα οπωσδήποτε θα ξεκαθαρίσει και αυτή η γεωλογική δομή, την οποία αναμένουμε να τρυπήσουμε σε αυτετότερο χρόνο, όπου εκεί αναμένονται τεράστια αποθέματα. Τεράστια αποθέματα. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το βήμα που κάνουμε τώρα δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό όσο το βήμα που θα γίνει στην πορεία. Είναι και αυτόν καλό, διότι όπως σας είπα θα συναθρηστεί με αυτές τις... Όχι τόσο καλό όσο αυτό που θα ακολουθήσει. Ναι. Το άλλο όμως το οποίο θα ακολουθήσει πιστεύω είναι τεράστια σημασία για όλη την περιοχή. Για όλη την περιοχή. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αμέσως μετά η Αφροδίτη, τι γίνεται? Όλο αυτό το διάστημα, τι θα γίνει με το τεμάχιο της Αφροδίτης, το οικόπεδο 12. Που και από εκεί περιμένουμε εξελίξεις, σωστά? Το οικόπεδο 12, όπως ξέρετε, υπάρχει ακόμα μία γεωλογική δομή. Η σύμβαση που έχει η Νόπολη είναι, μπορεί να τρυπήσει μέχρι τις 23 του Οκτώβρη του χρόνου. Οπωσδήποτε αναμένουμε ότι στις αρχές του χρόνου θα γίνει και εκεί η νέα γεώτρηση, έτσι ώστε να δοθούν οι νέες ποσότητες και στη νέα γεωλογική δομή που υπάρχει εκεί στο 12. Στο 12. Με τις υπόλοιπες εταιρείες για τα υπόλοιπα οικόπεδα τι γίνεται? Είδαμε 9, 3, είναι το 12 σε εξέλιξη.
Εντάξει, επιστρέφουμε στην πορεία στο 9. Τα υπόλοιπα. Εντάξει, θα γίνουν 4 γεωτρήσεις στα οικόπεδα της ENI με την COCAS, μπορεί και 6, αναλόγως των ευρημάτων. Και μετά θα δούμε τι μέλη γενέστε και με αυτά της Total, τα οποία ακόμα και η Total βρίσκεται σε πορεία αναζήτησης που θα τρυπήσει, αν θα τρυπήσει και πότε. Η Total έχει άλλο ένα δεδομένο ενώπιον της, το θέμα του πετρελαίου, σωστά. Εντάξει, και η ENI έχει το δεδομένο και έχει τις δυνατότητες με αυτόν το γεωτρύπανο, το Saipem 10,000, να μπορεί να τρυπήσει και απετρίλιο όταν χρειάζεται. Άρα μπορεί τώρα δηλαδή, πότε θα καθοριστεί, αν τελικά η ENI πάει και για πετρελαίο. Η ENI με βάση τα ευρήματα της που θα δει για το φυσικό αέριο και τους δείχτες, αν πράγματι υπάρχουν σε μεγαλύτερη πυκνότητα φυσικών αερίων, να μπορεί να δει τι γίνεται και με το πετρέλαιο και σε μελλοντική γεώτρηση να τρυπήσει και πετρέλαιο. Άρα θα εξαρτηθεί από την ποιότητα του φυσικού αερίου, που αυτό θα το ξέρουμε μετά από 80 μέρες ή στην πορεία θα δούμε την ποιότητα του αερίου. Όπως γίνεται η γεώτρηση, θα παίρνονται δείγματα και θα γίνονται ενδεικτικές αναλύσεις. Και εκεί θα είναι καθοριστικό, δηλαδή από το ίδιο σημείο μπορεί να συνεχίσουμε και για πετρέλαιο. Μπορεί να συνεχίσουμε και για πετρέλαιο όταν χρειαστεί, ναι. Αν μπορεί, είναι εφικτό. Φυσικά το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, για το οποίο μιλούμε αυτή τη στιγμή, είναι για το φυσικό αέριο. Κατανοητό. Αλλά αν είναι τόσο δηλαδή ευνοϊκές οι συνθήκες, μπορεί κάλλιστα η ΕΝΗ να προχωρήσει και για πετρέλαιο. Μάλιστα. Άρα δηλαδή οι προοπτικές είναι μπροστά μας, κύριε Κασίνη. Ανοίγονται τεράστιες προοπτικές φυσικού αερίου και πετρελαίου και όχι μόνο. Να ακούσουμε λίγο τους πολίτες, γιατί έχουν και οι πολίτες αρκετές απορίες. Να τις λύσουμε και τις απορίες των πολιτών. Ναι, ναι. Κύριε Βάσο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.